πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση από τον κύριο Σαμάτη, τον Μπουλούρη. Η τερματοφύλακηση είναι μια ξεχωριστή οδότητα μέσα στο γήπεδο, που ταυτόχρονα είναι μαζί και με τους υπόλοιπους παίχτες. Ήρθα εδώ πέρα να δείξω τα πράγματα σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Βαλένθια, με την οποία συνεργαζόμαστε. Από τα παιδιά, χωρίς αυτά είναι τα παιδιά, λείπουν βασικά πράγματα για τις ονοματοφυλακές. Οπότε καλό είναι να αρχίσουμε από τα βασικά και μετά να πάμε στα πιο εξειδικευμένα. Ξέρω ότι το νησί υπολείπεται λίγο από προπονητές των ονοματοφυλάκων. Είμαι υπεύθυνος για όλη τη διαδικασία στην Ελλάδα, στην Κύπρο και για όλες τις ακαδημίες που συνεργαζόμαστε της Βαλένθια. Οπότε, όποιο παιδί μιλήσω με το Σταμάτη πρώτα και είναι σε ένα καλό επίπεδο, θα χαρώ να κατέβει κάτω στην Αθήνα να τον εδώ και στα ελληνικά και γενικά να έχουμε μια επαφή. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσετε κάτι, ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Καλησπέρα. Firstly, sorry for my English, but I'm sure that Stamagles understands me and he can translate me well. Συγγνώμη για τα αγγλικά μου, εντάξει, για τους πιο μικρούς, συγγνώμη για τα αγγλικά μου αν υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά είναι σίγουρος ότι εγώ θα το καταλάβω και μπορώ να μεταφράσω αυτό που θέλει να εννοεί. Okay, I'm Doris Bourbeus. I'm a coach in the academy of Valencia. I'm a UEFA A coach. I stay in the academy of Valencia of 9 years ago. Προπονώ στην Ακαδημία της Βαλένθια. Είμαι προπονητής της κατηγορίας UEFA Alpha Diplomatus και είμαι στη Βαλένθια 9 χρόνια. And I work with a lot of ages, a lot of teams, like under 10, under 12, under 11, under 50. And in this team, in this under 50 team, we can train players like Cristian Mosquera, and he is a first team player, or Mario Dominguez, Jesus. He can debut for first team of Valencia Football Club. Ασχολούμαι με πολλά τμήματα, πολλές ηλικιακές κατηγορίες στην Ακαδημία της Βαλένθια. Έχει ασχοληθεί με τους κάτω των 10 ετών, με τους K11, με τους K12, με τους K15 και ειδικά σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία στους K15 έχει ασχοληθεί με παίκτες όπως ο Μοσκέρα, Μάριο Ντομίνγκε, παίκτες που ήδη αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη ομάδα της Βαλένθια και παίζουν επαγγελματικά. Okay. We work in our academy. Okay, we have an identity because the people, the Valencian people, are people with hot blood. Okay, he want our fans in Mestalla always want to the team go forward to attack. And our academy, we want create DNA for our players. Δουλεύουμε στην Ακαδημία μια συγκεκριμένη ταυτότητα, που περνάμε στα παιδιά. Σαν λαός, σαν οι παίκτες που έρχονται κοιλάει στα αίμα τους, ζεστό, έχουν πάθος στην ουσία και... Yeah, it's very hot and... Και
και το κλίμα στο μεστάκι από τους οπαδούς είναι αρκετά ζεστό. Και πάντα θέλουν μια ομάδα που θα επιτίθεται συνέχεια και θα δημιουργεί ευκαιρίες. Okay, we know where is our goal, okay, for our academy. We want that our players are prepared to play in a good level, okay. And for our it's not very important the result, okay. We want to our players develop. For arrive prepared to first team. Ξέρουμε, έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους. Ξέρουμε που θέλουμε να φτάσουμε τους παίχτες μας. Και για μας σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα. Θέλουμε οι παίχτες μας να φτάσουν σε ένα επίπεδο και να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Okay, for this we separate two stages. Okay. Και αυτό έχουμε χωρίσει δύο κομμάτια στη μεθοδολογία. The grassroots stage and the elite stage. Okay, for the grassroots stage. Το κομμάτι του μαζικού αθλητισμού και το κομμάτι του elite. Okay, for the grassroots stage, our success is for player. Okay, the most important for us is player and the other team. Okay, the result of team. Okay, and in the elite stage, it's the other side. The most important is team, is result, okay? And the other side is player. Στο μαζικό κομμάτι, σε παιδιά μαζικού αθλητισμού, σημαντικό είναι πρώτα ο παίχτης και μετά το αποτέλεσμα και η εξέλιξη της ομάδας. Στο κομμάτι του elite, πρώτα πάει το κομμάτι του αποτελέσματος και της ομάδας και μετά έρχεται και ο παίχτης ατομικά. For this, okay. We have, I said before, we want to create a DNA for our players, okay? And we want our players play more or less the same way, okay? Όπως είπαμε πριν, θέλουμε να δημιουργήσουμε παίκτες με συγκεκριμένο DNA και θέλουμε παίκτες να παίζουν με συγκεκριμένο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο. We have academy. Okay, we think that our players need play in this way. Okay, I say to you that our fans want play always attack. Okay, for this we have okay four ideas for identity to play for attack with ball. And two, with a ball, defend, okay? The identity, the four attacking identity, the ideas, is... Yeah, sorry. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα πριν, πως πρέπει να δημιουργήσουμε συγκεκριμένο DNA και ταυτότητα στους παίχτες μας, έχουμε συγκεκριμένους στόχους και γι' αυτό έχουμε, για παράδειγμα, με την μπάλα τέσσερις ταυτότητες, τέσσερις ιδέες ώστε να δημιουργήσουμε τις ταυτότητες. Yes. Okay. We want that our teams be deep and vertical, okay? Θέλουμε οι ομάδες μας να έχουν πλάτος και βάθος. Always we can go forward, go. Όποτε μπορούμε να πάμε μπροστά, να πηγαίνουμε μπροστά και να κάνουμε επίθεση. Okay, if this is not possible, okay, we have a good rhythm. Generate good rhythm to find another option to go. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, να πηγαίνουμε συνέχεια μπροστά στο να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, θέλουμε να έχουμε ένα πολύ ψηλό ρυθμό. Με σκοπό να δημιουργήσουμε το χώρο ή την κατάλληλη στιγμή να πάμε με κάποια άλλη επιλογή. Other thing that we want is be brave. Our players are brave to generate opportunities, to generate chances. Θέλουμε παίκτες μας να είναι γενναίοι, ώστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να δημιουργούν αυτές τις ευκαιρίες. And of course, generate a lot chances to score. Και να
να δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. And with a goal, we want have always the ball, and for us it's very important when we lose the ball, recover the ball again. Και όσον αφορά το παιχνίδι χωρίς την μπάλα, αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε συνέχεια την μπάλα, οπότε γι' αυτό το λόγο θέλουμε να πιέζουμε συνέχεια και συνέχεια να προσπαθούμε να κερδίσουμε την μπάλα γρήγορα. For this, we won't be difficult to overcome. Our players must be difficult to overcome, and always be pressure to the players to with the ball. Για αυτό το σκοπό θέλουμε να στο κομμάτι όταν δεν έχουμε μπάλα να είναι πολύ δύσκολο για τους αντιπάλους να μας περάσουν, να μας πυρηνικήσουν και πάντα όταν ο αντίπαλος έχει μπάλα να τον πιέζουμε και να έχουμε μια πίεση από τους παίκτες μας πάνω στο αντίπαλο για να κερδίσουμε. Okay, with these four identity ideas, okay, we create drills in our session. Για αυτό το σκοπό και για αυτές τις ιδέες, δημιουργούμε τις ασκήσεις στις προπονήσεις μας. Forward with our players in our session. Για να δουλέψουν οι παίκτες μας μέσα στις προπονήσεις. For this, we make this way this games to drills. We use matches, we use finishes, we use professional games. Για αυτό το λόγο, φτιάχνουμε τις προπονήσεις μας για τα παιδιά. Φτιάχνουμε παιχνίδια μικρά, φτιάχνουμε ασκήσεις με τελειώματα, φτιάχνουμε παιχνίδια τοποθέτηση positional games, όπως λέγονται στο κομμάτι που λένε οι προπονητές. We always look for work with a direction. Πάντα θέλουμε να δουλεύουμε με μια κατεύθυνση στα παιχνίδια μας, να έχει κατεύθυνση η άσκησή μας. And conquer overcome lines. Και να ξεπερνάμε, να περνάμε γραμμές του αντιπάλου. I'm finishing to the goal. And the other goal. Ώστε να τελειώνουμε να φτάνουμε πιο κοντά στο τέλος και να τελειώνουμε με goal. Okay. And at the end, for us, like Academy, it's very, very important players, develop the players, not only how footballers. For us, very important develop our players like people, like person. Πολύ σημαντικό για μας είναι εκτός από το να εκπαιδεύσουμε τους παίκτες μας ως ποδοσφαιριστές, πώς θα τους εκπαιδεύσουμε σαν προσωπικότητες. For us, we say we educate people, we train footballers. Γι' αυτό και έχουμε και το μότο συγκεκριμένο, εκπαιδεύουμε ανθρώπους που προπονούν ποδοσφαιριστές. And we have a word, a lead, okay? And our players need have these items: exemplar, fighter, intelligent, technical, and energetic. Και όσον αφορά το elite, οι παίκτες μας πρέπει να έχουν αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Να είναι ξεχωριστοί, να είναι μαχητές, να έχουν ευφυΐα, να έχουν τεχνική, να έχουν ενεργητικότητα. Σωστά το μεταφράζω. Sorry, αν ξεφεύγει κάτι. At the end, we have three values, okay? Έχουμε τρεις αξίες. In our academy, be correct. Be correct. Να έχουν θάρρος. Για αυτό το λόγο, επιπλέον, υπάρχουν τρεις αξίες στην ακαδημία μας. Το κουράγιο, το θάρρος, το συνέστημα, feel our logo, feel our
να έχουν συνέστημα για το κλαμπ μας, να αισθάνονται το στήρα του προσωπικού και δεν προσωπεί το σήμα. And be a family. Και να είναι η οικογένεια. Develop all players together. Να αναπτύξουν όλους τους παίκτες μαζί και να αισθάνονται την ομάδα σαν οικογένεια. Αυτό το λέει η παρουσίαση του. Κάτι, γιατί τώρα λίγο κουραστήκανε τα παιδιά από το πρωί, δύο προπονήσεις. Καλύτερα να σας πω δύο πράγματα. Λοιπόν, τα παιδάκια σας προφανώς γνωρίζουν ποιος είμαι, τους είπατε εσείς, τους μιλήσατε. Εμείς από τότε που κάνουμε αυτό το μεγάλο άθλο, σαν σήμερα κερδίσαμε την Τσεχία με τον κόσμο του Τραγιανού, 19 χρόνια πριν, έχουν πέρασει αρκετά χρόνια πια. Καμιά φορά βλέπω και τα στιγμιότυπα και έχω ξεφτύσει και τα στιγμιότυπα, οπότε πιάνω το κεφάλι μου. Προσπαθούμε όμως να μην μείνουμε εκεί, τουλάχιστον εμείς οι παίκτες που κάναμε αυτή τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, έχουμε δημιουργήσει μια μη κερδοσκοπική που ονομάζεται Legends 2004. Είμαστε λοιπόν για φιλανθρωπικό σκοπό, κάνουμε διάφορα παιχνίδια και πάρα πολλές δράσεις όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς αφιλοκερδός, γιατί έχουμε την υποχρέωση να επιστρέψουμε στα παιδιά και στη νεολαία γενικότερα αυτή την αγάπη που πήραμε και ό,τι μας έδωσε ο αθλητισμός. Και ο αθλητισμός έχει πάρα πολύ μεγάλες αξίες και πρέπει να τις μεταδίδουμε εμείς που κάνουμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία μέσα από δύσκολες συνθήκες. Όπως γνωρίζετε, στη χώρα μας δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες για να προπονηθείς. Τα παιδιά που αποτελούσαν την ομάδα του 2004 δεν ήταν όλοι πρωτεπουσιάνοι. Ήρθαν από νησιά, ήρθαν από χωριά, τα οποία παλέψανε σε πολύ αρνητικές συνθήκες και μέσα από το ταλέντο τους και το όνειρό τους και με πολύ μεγάλη προσπάθεια και θυσία κατάφεραν το στόχο τους. Σήμερα ρώταγα τα μικρούλια, αφήστε τα δεν είναι κουρασμένα, ποια είναι τα όνειρά τους. Και ακούω πραγματικά από παιδάκια να έχουν όνειρα να φτάσουν να παίξουν στο παγκόσμιο κύπελο, να κατακτήσουν τρόπαια. Τα όνειρα των παιδιών δεν τα κόβουμε. Τους αφήνουμε να ονειρεύονται, ακόμα και αν εμάς των μεγάλων φαίνονται άπιαστα. Νομίζω ότι αυτά είναι το μέλλον. Και μόνο αν δεν υποτιμάμε την νοημοσύνη τους και τη δύναμη που έχουν μέσα στην ψυχή τους, πρέπει να τους δίνουμε πολύ μεγάλη όθηση να συνεχίσουν. Εγώ, σαν γονιός δύο κοριτσιών, και επειδή έχω και μια κόρη που παίζει ποδόσφαιρο, η μικρούλα μου, στην Βαλένθια, γι' αυτό και είμαι εδώ, για να μεταφέρω και εγώ τη χαρά που έχω που είναι γενικότερα στις Ακαδημίες της Βαλένθια, η φιλοσοφία και γενικότερα όλη η ποδοσφαιρική προσέγγιση είναι ανθρώπινη και εμένα αυτό με νοιάζει το παιδί μου να είναι σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, να του μαθαίνουν ποδόσφαιρο, αλλά να νιώθει ότι βελτιώνεται, εξελίσσεται κυρίως σαν άνθρωπος, σαν αθλητής, ως αθλήτρια δηλαδή, και φυσικά ως ποδοσφαιρίστρια. Οπότε νομίζω ότι και το πρώτο μέλημα το δικό σας πρέπει να είναι αυτό εδώ. Από ό,τι είδα εδώ με το σταμάτη, πραγματικά οι συνθήκες είναι υπέροχες. Βλέπω ότι είναι σαν οικογενειακή επιχείρηση, θα έλεγα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη προς τα παιδιά και πραγματικά εκτός από τις γνώσεις που έχει ο σταμάτης. Νομίζω ότι η προσέγγιση που γίνεται σε όλα τα παιδιά αυτές τις δύο μέρες που παρακολουθούν τα παιδάκια και γενικότερα τον τρόπο που εκείνη την προπόνηση, πρέπει να είστε χαρούμενοι που είναι στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Εμείς, η δικιά μας γενιά και φαντάζομαι και εσείς πολλοί από εσάς, δεν περάσαμε ανάλογα. Η συμπεριφορά των προπονητών ή των δασκάλων, των καθηγητών ήταν εντελώς διαφορετική. Τώρα πια προσέχουμε τα παιδιά μας. Να έχουν ένα ωραίο περιβάλλον και να νιώθουν πραγματικά την ασφάλεια αυτή που χρειάζονται. Θα ήθελα μόνο να πω στους γονείς να προσέξουν τρία πραγματάκια. Προσέξτε τα παιδιά σας να είναι πρώτα απ' όλα εκεί που είναι ευτυχισμένα, στην ηλικία που είναι αυτό που πρέπει να είναι, να κάνουν να το απολαμβάνουν, να νιώθουν δηλαδή υπέροχα, να νιώθουν ότι προσφέρουν, ότι είναι παιχνίδι για αυτά. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας φυσικά μπαίνει και ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός, θα έλεγα, αλλά σίγουρα το πνεύμα τους εξελίσσεται, σίγουρα μάχονται για τη νίκη, η οποία καθημερινά η νίκη είναι
η επιτυχία τους να μπορούν να κερδίζουν μικρούς μικρούς στόχους και να βελτιώνονται. Σίγουρα πρέπει να κοιτάξετε τη διατροφή των παιδιών, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η διατροφή γενικότερα έχει μπει πάρα πολύ στη ζωή μας. Βλέπω πάρα πολλά παιδάκια που δεν γνωρίζουν είτε οι γονείς τους είτε τα ίδια. Είναι καλό να μιλάμε στα παιδιά μας, να τα ενημερώνουμε ποια είναι η σωστή τροφή. Φυσικά όλα με μέτρο, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν θα φάνε σοκολάτα, δεν θα φάνε ένα παγωτό, δεν θα φάνε τα σουβλάκια τους, δεν θα κάνουν και αυτά που κάνουν όλα τα παιδιά. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει μέτρο, γιατί εκτός από την υγεία τους, να είστε σίγουροι ότι αυτό θα τους δυσκολεύει σίγουρα και στην άθληση. Και επειδή περνάμε και γενικότερα σαν κοινωνία διάφορα στάδια, υπάρχουν όλα αυτά με το bullying και όλα αυτά που γίνονται, νομίζω ότι χρειάζεται μέτρο και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Δηλαδή, ούτε μια τρελή διατροφή χρειάζεται ένα παιδί 10-12 χρονών, αλλά ούτε και μια απόλυτη ελευθερία και μια συνδοσία στο τι θα μπορεί να τρέφεται, σε τι θα μπορεί να τρέφεται καθημερινά. Οπότε, πραγματικά σας καλώ να ενημερωθείτε σε αυτό, για να μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας. Το άλλο είναι όσον αφορά την πίεση που μπορεί να περάσει ένα παιδί μέσα από το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι η προσέγγιση που είδα εγώ σήμερα με τα μάτια μου και άκουσα τα αυτιά μου είναι πολύ όμορφη. Γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν ακαδημίες στην Αθήνα που πιέζουν πάρα πολύ τα παιδιά, και αυτό ξεκινάει από το σπίτι. Και σίγουρα ένας γονιός, δεν ξέρω το τι γίνεται, έτσι προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει και στα νησιά, τι συμβαίνει και στη Σάμου, αλλά επειδή έχουν δει τα μάτια μου, γιατί ήμουν 3 χρόνια αθλητικός διευθυντής στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, μπόρεσα να πω γονείς, είδα με τα μάτια μου γονείς να πιέζουν τα παιδιά τους να γίνουν επαγγελματίες, έτσι ώστε να κάνουν τα συμβόλαια τα μεγάλα, να πάρουν τα χρήματα και να ζήσουν μια οικογένεια. Και τη δική τους οικογένεια, και τους ίδιους δηλαδή. Αυτό ξεχάστε το, τα παιδιά θα καταστραφούν, θα νιώσουν τρομερή πίεση και αυτό θα αποβεί μοιραίο αργότερα στη ζωή τους. Οπότε σίγουρα αυτό το συζητάγαμε και με μια ψυχολόγο, την κυρία Τσοκουντάκη που είχαμε στην Ακαδημία, καθημερινά και κάθε μήνα συζητάγαμε για τους γονείς, γιατί σε πολλά σεμινάρια που έχω παρατηρηθεί, η μάστιγα γενικότερα των Ακαδημιών και των παιδιών που εκπαιδεύονται είναι οι γονείς. Και όλα ξεκινάνε από την αθλητική παιδεία. Τέλος, να το ελαφρύνω λίγο, να πω ότι γενικότερα στα παιδιά λέω ότι είναι πάρα πολύ όμορφα να ζουν αθλητικά. Ο αθλητικός τρόπος ζωής είναι πολύ ωραίος, εκτός από τη διατροφή. Είναι πολύ ωραίο να είσαι καθαρός. Έτσι ρε παιδιά, δεν είναι όμορφα να κάνουμε το μπάνιο. Να είμαστε μετά την προπόνησή μας, να ντυνόμαστε όμορφα, να μουσκοκολάμε. Γιατί ένας αθλητής κάνει συχνά μπάνιο, γιατί συνέχεια υδρώνει. Οπότε μαθαίνουμε στην καθαριότητα, μαθαίνουμε στην τάξη των πραγμάτων μας. Τα δωμάτια σας τα φτιάχνετε. Σίγουρα. Είναι εδώ οι μαμάδες, θα πούν την αλήθεια. Πρέπει να μάθετε, πρέπει να ξεκινήσετε να τα φτιάχνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, το ακούω, είναι πολύ σημαντικό να μάθετε όλοι να βοηθάτε και να γίνετε σωστοί άνθρωποι. Γιατί έτσι, μεγαλώνοντας, θα νιώθετε πολύ όμορφα με τον εαυτό σας και θα γίνετε πολύ ανεξάρτητοι. Εγώ είμαι εδώ πέρα να ακούσω άμα θέλετε κάποια ερώτηση, αν κάποιος γνωστός θέλει να με ρωτήσει κάτι άλλο. Δεν θέλω να σας κουράσω όλοι, γιατί είστε όλοι το πρωί. Απλώς να σας πω ότι όλα αυτά τα λέγαμε στον Καραγκούνι, τα άκουγα και εγώ σαν παιδί, τα λέμε τώρα στις νέες γενιές, τα λέμε στον Μπακασέτα, το Μάνταλο, το Φορτούνι, όλα τα παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα. Όλα αυτά τα παιδιά έτσι ξεκινάνε να μαθαίνουν πράγματα. Κάποιοι τα ακούν περισσότερο και κάποιοι λιγότερο. Αυτό έγινε πλέον στη δικιά τους προσωπικότητα για το πόσο θα πετύχουν στη ζωή τους. Αν θέλετε κάτι από μένα, μπορείτε να με ρωτήσετε. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω. Σας ευχαριστώ πολύ.